Καλημέρα σας και χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω έστω και σε πολύ μικρά παράθυρα και έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη διαδικτυακή συζήτηση, πιστεύω, για ένα θέμα το οποίο και μας ενδιαφέρει όλους, αλλά και μας συγκινεί όλους. Θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να παρουσιάσουμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο η πρωτοβουλία για το 2021 θα συναντηθεί με τις πρωτοβουλίες της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επίπεδο πρώτου βαθμού. Και για να μην μακρηγορήσω, θα ξεκινήσω δίνοντας κατευθείαν το λόγο στην πρόεδρο της Επιτροπής 2021. Θα ακολουθήσει ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο οποίος θα μιλήσει για λογαριασμό των συναδέλφων δημάρχων, και θα επιχειρήσω στο τέλος να κάνω εγώ μία επισκόπηση όσων ακούσαμε. Οπότε, κυρία Πρόεδρε, χωρίς να μακρηγορούμε, σας δίνω τον λόγο. Κύριε Πρωθυπουργέ, ευχαριστώ. Καλημέρα στους δημάρχους της Ελλάδας μας. Καταρχήν, ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό. Καλημέρα σε όλους. Όλη η Ελλάδα. Καταρχήν ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο του Μητσοτάκη, γιατί μας κάλεσε εδώ και γιατί σήμερα, και κύριε Πρωθυπουργέ, ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο της ουσιαστικής συνεργασίας της Επιτροπής Ελλάδα 2021 και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ξεκινήσαμε και το θυμάστε λέγοντας ότι η βασική μας επιδίωξη είναι να διαμορφωθεί το πρόγραμμα με την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή όλων των φορέων, όλων των πολιτών στην Ελλάδα και στην Ελλάδα που είναι εκτός Ελλάδος. Με αυτή τη λογική, λοιπόν, επικοινωνήσαμε, όπως ξέρετε, με όλους σας, με 332 δήμους και περιφέρειες και σας καλέσαμε να υποβάλλετε τις προτάσεις και τις ιδέες σας. Και τι ζητήσαμε? Ζητήσαμε να υποβληθούν προτάσεις που αναδεικνύουν την ιστορία, τη μοναδικότητα κάθε περιοχής, αλλά θα υπηρετούν την ανάγκη να δοθεί όθηση προόδου, ανάπτυξης προς όφελος όλων των τοπικών κοινωνιών. Συναντηθήκαμε με 35 από εσάς, όσα προλάβαμε με τις παρούσες συνθήκες της πανδημίας. Από το Καστελόριζο και την Κάσο, την Αλεξανδρούπολη, την Κέρκυρα, την Κρήτη, τη Βόρεια Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Στερεά, τη Θεσσαλία, το Ιόνιο, το Αιγαίο Πέλαγος. Και είδαμε ότι είχατε έτοιμες προτάσεις που θα αφήσουν παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα. Εντυπωσιακό το αποτέλεσμα και σας ευχαριστούμε. 114 δήμοι ανταποκρίθηκαν και υπέβαλαν στην Επιτροπή 383 προτάσεις, εκ των οποίων οι 151 έχουν αναπτυξιακό πρόσημο. Τι είναι αυτές? Είναι δράσεις που ανοίγουν παράθυρο στο μέλλον, έργα σημαντικών οικολογικών παρεμβάσεων, αλλαγής στη διαχείριση ενέργειας, δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης, βιώσιμης αστικής κινητικότητας, δημιουργίας επιχειρηματικών και εκπαιδευτικών κέντρων, ανάδειξη τοπόσημων με αναπτυξιακό χαρακτήρα, δημιουργία ψηφιακών μουσείων, πολιτιστικών κέντρων και έργα που κάνουν πολύ απλά τη ζωή των συμπολιτών μας καλύτερη και χαράζουν δρόμους ανάπτυξης για το μέλλον. Θέλω να σας ευχαριστήσω δημόσια ενώπιον του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εσωτερικών, του Υφυπουργού Εσωτερικών, του Δημήτρη του Παπαστεργίου. Η δουλειά σας βοήθησε να κερδίσουμε το πρώτο στίχημα της συμμετοχής και της διαμόρφωσης ενός σύνθετου προγράμματος που συνδυάζει τιμή για το παρελθόν μας, περηφάνεια για το παρελθόν μας και όραμα για το μέλλον μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης είναι μια σημαντική ευκαιρία για να σηματοδοτήσουμε την σύγχρονη εθνική αυτοσυνείδηση, την ανάταση των Ελλήνων, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ασφάλεια και την προοπτική της πατρίδας μας,
σε έναν κόσμο που αλλάζει και αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις και κινδύνους. Η Επιτροπή για τον Γιορτασμό των 200 ετών από την Επανάσταση του 21 με πρόεδρο την κυρία Αγγελοπούλου, Επιτροπή που αποφασίστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, είχε μεγάλη και εξαιρετική συνεργασία με το σύνολο της αυτοδιοίκησης σε ολόκληρη τη χώρα σε πολύ δύσκολες στιγμές εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Η αυτοδιοίκηση, και το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό οι αγαπητοί δήμαρχοι που μετέχουν και στη σημερινή σύσκεψη, έχει αναβαθμισμένο ρόλο και διαρκώς αυξανόμενο ρόλο στα δημόσια πράγματα της χώρας με βάση το περιεχόμενο της πολιτικής που έχει χαράξει ο Πρωθυπουργός. Έτσι λοιπόν, μέσα από την συνεργασία των Δήμων και της Επιτροπής αναπτύχθηκε ένα πακέτο προτάσεων που αλλάζουν την εικόνα της αυτοδιοίκησης σε ένα πολύ σημαντικό αριθμό Δήμων αλλά και περιφερειών. Οι προτάσεις αυτές αποτέλεσαν αντικείμενο περαιτέρω συνεργασίας και επεξεργασίας της Επιτροπής, των στελεχών της Επιτροπής, της αυτοδιοίκησης, με τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Εφαρμογών του Υπουργείου Εσωτερικών. Είχαμε και εμείς μια εξαιρετική και παραγωγική συνεργασία και με βάση τις κατευθύνσεις που είχαμε από τον Πρωθυπουργό, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αποφασίσει και έχει ήδη πράξει τη διατύπωση και δημιουργία ξεχωριστής πρόσκλησης μέσα από το πρόγραμμα Αντώνης Κρίτσης για τα έργα που συνδέονται με την αφετηρία του εορτασμού των 200 χρόνων. Ο καταρχήν προϋπολογισμός που έχουμε εντάξει είναι 50 εκατομμύρια ευρώ. Εφόσον τα πράγματα κινηθούν γρήγορα και αποτελεσματικά, υπάρχει η δυνατότητα αύξησης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ενώ θα ήθελα να ενημερώσω, κύριε Πρόεδρε, ότι ήδη είμαστε έτοιμοι σε αυτό το πρόγραμμα να ενταχθούν αμέσως και να ξεκινήσουν όλες οι διαδικασίες των πρώτων 102 έργων υποδομών που αφορούν τους πρώτους 59 Δήμους και 4 περιφέρειες της χώρας, και εκεί υπάρχει σημαντική οριμότητα και μπορούμε να ξεκινήσουμε αμέσως και να ακολουθήσουν μέσα από ταχύτατες διαδικασίες και όλα τα υπόλοιπα στα οποία αναφέρθηκε νωρίτερα η κυρία Αγγελοπούλου. Η ταχύτητα υλοποίησης των έργων πλέον θα εξαρτηθεί αποκλειστικά και μόνο από τα στελέχη της αυτοδιοίκησης από τους Δήμους, ιδού πεδίων δόξης λαμπρών για όλους, για την αυτοδιοίκηση που συμβάλλει στην Ελλάδα του αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ήταν το 1989 όταν η Γαλλία γιόρταζε τα 200 χρόνια από τη Γαλλική Επανάσταση, πώς είχε στήσει ένα αντίστοιχο μοντέλο, το οποίο είχε διτό σκοπό. Είχε και να μάθουμε την ιστορία, γιατί και εκεί οι Έλληνες χωλαίνουμε και χωλαίνουμε αρκετά, αλλά και να μείνει μια παρακαταθήκη στον τόπο. Νομίζω ότι η δουλειά που έχει γίνει από την Επιτροπή όλο αυτόν τον καιρό είχε αυτόν τον άξονα. Δεν είναι μια ευκαιρία μόνο για εφήμερους εορτασμούς, είναι μια ευκαιρία για να μείνει παρακαταθήκη. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και η όλη δουλειά που έχει γίνει για την σταχυολόγηση των προτάσεων από την αυτοδιοίκηση. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που οι προτάσεις έχουν χαρακτήρα λίγο εκτός των συνηθισμένων ορίων. Είναι προτάσεις οι οποίες δεν περιορίζονται αυτός σε μια ιστορική αναπαράσταση. Είναι προτάσεις οι οποίες και μετά το 2021 και το 2022 και το 2023 και τα επόμενα χρόνια θα μείνουν. Ο Υπουργός είπε ότι η πρόσκληση είναι ύψους 50 εκατομμύρια ευρώ για αρχή. Νομίζω ότι καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των προτάσεων. Και ό,τι χρειαστεί, είμαστε πάντα όλη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στη διάθεσή σας για να σας διευκολύνουμε και να επιταχύνουμε και ακόμα περισσότερο το έργο και να σας βοηθήσουμε όπου χρειάζεται. Δεν έχω να πω πάρα πολλά ακόμα. Εύχομαι να είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουμε πάλι και τον τόπο μας και τις δυνατότητές του, αλλά και την ιστορία του. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητέ Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, πραγματικά θα μεταφέρω το τεράστιο ενδιαφέρον των συναδέλφων μου, τους οποίους καλημερίζω από την Αθήνα, για το πώς θα μπορέσουμε αυτό το μήνυμα για τα 200 χρόνια, αλλά και την Ελλάδα από εδώ και πέρα, να το μεταφέρουμε παντού. Να φτιάξουμε νέα στέκη επαρχιώτικα, όπως λέγεται το τραγούδι στο υπέροχο βίντεο το οποίο χθες, προχθές, το Ελλάδα 2021 έβγαλε. Γιατί πραγματικά οι παρέες γράφουν ιστορία και αυτή η παρέα, η οποία ξεκίνησε για να μεταφέρει το μήνυμα, πραγματικά μπορεί να δώσει το στίγμα για μια καινούργια Ελλάδα. Να μάθουμε την ιστορία, αλλά το βασικό είναι να φύγουμε μπροστά με το παράθυρο στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ γιατί μας δίνετε τη δυνατότητα και με όλες αυτές τις επισκέψεις που έγιναν σε όλη τη χώρα να αφήσουμε για λίγο την καθημερινότητα και να δούμε τελικά πως υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα για τα 200 χρόνια του πριν αλλά και τα 200 επόμενα χρόνια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιτρέψτε μου να κάνω και εγώ κάποια σχόλια, αφού σας καλημερίσω και πάλι και σας πω πόσο χαίρομαι που μας δίνεται αυτή η ευκαιρία, έστω και διαδικτυακά, να συναντηθούμε. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας την Πρόεδρο της Επιτροπής 2021 για την πραγματικά εξαιρετική και καινοτόμα δουλειά την οποία έχει κάνει. Δεν είναι, ξέρετε, εύκολο εγχείρημα εν μέσω τόσων κρίσεων να σχεδιάσουμε έναν τόσο συμβολικό εορτασμό που μας επιτρέπει να ξαναδούμε την ιστορία μας μέσα από μια διαφορετική ματιά, να κοιτάξουμε στο παρελθόν, αλλά να χρησιμοποιήσουμε και το παρελθόν ως πηγή έμπνευσης για να αρδεύσουμε το μέλλον. Και αυτό ακριβώς είναι το οποίο επιχειρούμε να κάνουμε. Και από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θέλουμε αυτή η προσπάθεια να είναι μια προσπάθεια που θα αγκαλιάσει όλη την Ελλάδα. Από τους Οθονούς μέχρι το Καστελόριζο, από την Μεσσηνία μέχρι την Ορεστιάδα. Και γι' αυτό και θεώρησα απολύτως απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλη αυτή την πολύ γόνιμη και δημιουργική προσπάθεια. Θέλω επίσης να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για το βαθμό επικοινωνίας που υπάρχει μεταξύ του Υπουργείου και των Δημάρχων. Διότι ακούω, και νομίζω ότι αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ότι το Υπουργείο έχει πραγματικά σκύψει πάνω στα προβλήματα της αυτοδιοίκησης. Έχει λύσει πολλά πρακτικά προβλήματα. Είναι συνέχεια διαθέσιμο να αντιμετωπίσει προβλήματα τα οποία προκύπτουν και προφανώς δρομολογεί και, κύριε Πρόεδρε, μια σειρά από δράσεις με πιο βαθύ, πιο μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα που θα αναδιατάξουν συνολικά το χάρτη των αρμοδιοτήτων, των κρατικών οντοτήτων στη χώρα μας. Αυτό το οποίο αποκαλούμε πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που αποτελεί μια μεγάλη μεταρρυθμιστική τομή που θα υλοποιηθεί εντός του επόμενου έτους. Σήμερα όμως είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το 2021. Και επειδή είχα την ευκαιρία να διατρέξω τις προτάσεις οι οποίες κατατέθηκαν από τους πολλούς δήμους οι οποίοι με μεγάλη προθυμία ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Επιτροπής και του Υπουργείου, πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα, διότι είναι προτάσεις οι οποίες ξεφεύγουν από τον συνηθισμένο, τυπικό, εορταστικό χαρακτήρα αυτών των επαιτίων. Από την πρώτη στιγμή είπα στην κυρία Πρόεδρο και στο Υπουργείο ότι θέλω κάθε δήμος της χώρας, αν αυτό είναι εφικτό, να δρομολογήσει ένα έργο, κατελάχιστον, το οποίο στη συνείδηση των πολιτών να ταυτιστεί με το 2021. Θα είναι έργο όμως το οποίο θα κοιτάει στο μέλλον, θα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του μέλλοντος, είτε μιλάμε για έργα τα οποία έχουν να κάνουν με βασικές περιβαλλοντικές υποδομές, είτε με ψηφιακές υποδομές, είτε έργα τα οποία έχουν να κάνουν με δεξιότητες, είτε σύγχρονες ματιές στο παρελθόν μας. Όλα αυτά έχουν μια τεράστια σημασία, ώστε και όταν περάσει το 2021 και πάμε στο 2022, στο 2023, στο 2024, να θυμόμαστε αυτήν την χρονιά ως μια χρονιά ορόσημη. Στην ουσία, όλοι σας καλείστε δεκάδες, εκατοντάδες ελληνικές πόλεις να κάνετε τις δικές σας μικρές επαναστάσεις. Και με αυτόν τον τρόπο να αποδείξετε ότι ένα έθνος μπορεί να ξαναδιαβάζει γόνιμα την ιστορία του μόνο αν το ίδιο βρίσκεται σε διαρκή κίνηση. Και αυτήν την δημιουργική κίνηση, αυτή την φυγή προς τα εμπρός, θέλουμε να δρομολογήσουμε σε αυτό το επαιτειακό έτος, ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω. Η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, η Δήμη, είναι η κοιτίδα της πολιτικής ζωής κάθε τόπου. Και εσείς έχετε την καλύτερη δυνατότητα να μπορείτε να μας υποδείξετε ποιες είναι οι προτεραιότητες, τις οποίες εμείς θα έρθουμε στη συνέχεια και θα χρηματοδοτήσουμε. Τα έργα τα οποία θα ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα αποτελούν ένα υποσύνολο των συνολικών έργων που θα ενταχθούν στο εμβληματικό πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Και εκεί θέλω να ζητήσω πάλι από όλους τους Δήμους να μην καθυστερήσουν. Είναι μια μοναδική χρηματοδοτική ευκαιρία να αλλάξετε τις όψεις των Δήμων σας, των πόλεών σας, των χωριών σας. Γνωρίζετε πολύ καλά το εύρος της πρόκλησης. Το Υπουργείο στέκεται κοντά σας και κυρίως κοντά στους πιο μικρούς Δήμους, οι οποίοι θα χρειαστούν τεχνική βοήθεια για να μπορέσουν να οριμάσουν
τα έργα τα οποία θέλουν να εντάξουν σε αυτό το εμβληματικό πρόγραμμα. Είναι όμως μια μοναδική ευκαιρία για μια γόνιμη συνεργασία μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και κεντρικής εξουσίας. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν και τώρα, όπως είπε και ο Υπουργός, είναι στο χέρι σας να τρέξετε, να τρέξουμε για να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται, με έργα τα οποία θα αλλάξουν την καθημερινότητα των πολιτών και τα οποία θα είναι και πολύ γρήγορα ορατά στους πολίτες και προφανώς κάτι το οποίο ενδιαφέρει και εσάς εντός της δικιάς σας δημαρχιακής θητείας. Ξέρετε ότι είμαστε κυβέρνηση των πράξεων και των έργων και όχι των λόγων και καλούμαστε αυτήν τη συμφωνία. Είναι μια συμφωνία όχι απλά αλήθεια, αλλά κυρίως συμφωνία αποτελεσματικότητος, γιατί εκεί κρίνεται τελικά και η κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση, να την κάνουμε πράξη. Μιας και δεν μας δίνεται συχνά η ευκαιρία να συζητήσουμε τόσο διευρυμένα, η τεχνολογία πια μας δίνει αυτή τη δυνατότητα και ίσως, αγαπητέ Πρόεδρε, να την αξιοποιούμε και πιο συχνά πια, για να μπορούμε να συνομιλούμε με όλους τους δημάρχους της χώρας, καθώς αποδεικνύεται ότι δεν χρειάζεται πάντα να μετακινούμαστε για να κάνουμε ουσιαστικές συζητήσεις. Να κλείσω λέγοντας δύο κουβέντες για τη μεγάλη πρόκληση των ημερών που δεν είναι άλλη, των ημερών, των εβδομάδων, των επόμενων μηνών, που δεν είναι άλλη από την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19. Θέλω καταρχάς να σας ευχαριστήσω γιατί βρίσκεστε εκ των πραγμάτων στην πρώτη γραμμή και της ενημέρωσης των πολιτών για τα ζητήματα αυτά. Γνωρίζετε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα έξαρση των κρουσμάτων, η οποία δεν αφορά οριζόντια ολόκληρη τη χώρα. Αλλά θέλω να σας πω, είχα την ευκαιρία να το πω χθες και στους περιφερειάρχες, ότι και στις περιοχές εκείνες που έχουμε ελάχιστα ή και μηδενικά κρούσματα, δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει καμία επανάπαυση. Είδαμε περιοχές οι οποίες πριν από 2-3 εβδομάδες ήταν στο πράσινο και ξαφνικά βρέθηκαν στο κόκκινο. Είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό να υπακούμε και να ακολουθούμε τις βασικές εντολές των ειδικών. Εάν μπορούμε να εφαρμόσουμε τους βασικούς κανόνες, τους οποίους μας υποδεικνύουν οι ειδικοί, και τους εφαρμόσουμε με καθολικότητα, θα μπορέσουμε να περιορίσουμε την πανδημία. Μάσκα, ατομική υγιεινή, αποφυγή συνωστισμών, όσο μπορούμε να είμαστε σε εξωτερικούς και όχι σε εσωτερικούς χώρους. Απλά πράγματα, τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερο οικονομικό κόστος, τα οποία όμως εφόσον τα εφαρμόσουμε, θα μας επιτρέψουν να μην αναγκαστούμε να πάρουμε πιο δραστικά μέτρα, τα οποία εκ των πραγμάτων θα έχουν οικονομικό κόστος. Γνωρίζετε ότι θέλουμε να αποφύγουμε να βάλουμε περιοχές στο κόκκινο, να κλείσουμε δηλαδή ένα μέρος της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο αν έχουμε και τη δικιά σας συνεργασία. Και τη συνεργασία μπορούμε να την έχουμε σε δύο επίπεδα. Πρώτον, στο επίπεδο της ενημέρωσης. Εσείς μπορείτε να μιλήσετε πολύ καλύτερα τη γλώσσα των τοπικών κοινωνιών και να εξηγήσετε όχι τόσο στους μεγαλύτερους, αλλά κυρίως στους νεότερους συμπολίτες μας, γιατί η ατομική ευθύνη είναι η άλλη όψη του νομίσματος της κοινωνικής αλληλεγγύης. Με το να προσέχουν οι νέοι μας, δεν προστατεύουν μόνο τους εαυτούς τους από μια ασθένεια που μάλλον δεν θα τους επηρεάσει πολύ, αλλά φροντίζουν και τους φίλους τους, κυρίως τους γονείς τους, τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους. Και βέβαια το δεύτερο το οποίο μπορείτε να κάνετε και έχετε τη δυνατότητα είναι να μας βοηθήσετε τυπικά και άτυπα, δεν νομίζω ότι καταλαβαίνετε ακριβώς τι λέω, στους ελέγχους οι οποίοι πρέπει να γίνουν, αγαπητέ Πρόεδρε, ώστε να σιγουρευτούμε ότι ειδικά στον τομέα της εστίασης και της διασκέδασης τα μέτρα τα οποία έχουμε εξαγγείλει τηρούνται και τηρούνται στο ακέραιο. Αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο πού είναι το πρόβλημα, μας το λένε όλοι οι ειδικοί, είναι σε νεότερες ηλικίες, σχετίζονται με την κυρίως νυχτερινή διασκέδαση και με την ανεμελιά μιας ηλικίας η οποία εκ των πραγμάτων έχει μάθει να ζει με έναν διαφορετικό τρόπο. Αλλά πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί και αναφέρομαι κυρίως στους δήμους που έχουν δημοτική αστυνομία. Έχει εκπονηθεί ένα σχέδιο συνεργασίας με την ελληνική αστυνομία και με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τα μέτρα που έχουμε εξαγγείλει πρέπει να τα εφαρμόσουμε και εσείς έχετε τον πρώτο λόγο, έχετε το πρώτο ενδιαφέρον, αν θέλετε, να προστατεύσετε τις τοπικές σας κοινωνίες και βέβαια να αποφύγετε πιο δραστικά μέτρα τα οποία εκ των πραγμάτων αναπόφευκτα θα έχουν οικονομικές συνέπειες. Να πω κλείνοντας ότι και αν αναγκαστούμε να βάλουμε κάποιες περιοχές, κάποιους δήμους στο κόκκινο, γνωρίζετε πολύ καλά ότι θα υπάρχει οικονομική στήριξη.
Ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξαγγείλει το πακέτο στήριξης της οικονομικής δραστηριότητας για τους Δήμους οι οποίοι θα ενταχθούν σε αυτήν την κατηγορία. Θέλουμε να αποφύγουμε προφανώς να είναι περισσότεροι για λόγους ευνόητους, αλλά θέλω να γνωρίζετε ότι κανείς δεν πρόκειται να μείνει αποστάτευτος. Έχουμε επίσης αποφασίσει ότι και στην κατηγορία 4, στην κόκκινη κατηγορία, θα κρατήσουμε ανοιχτό το λιανεμπόριο, διότι δεν έχουμε δει μετάδοση από τα εμπορικά καταστήματα ή στα εμπορικά καταστήματα, όσο τουλάχιστον αυτά τηρούν τα μέτρα. Αυτό είναι μια περαιτέρω οικονομική ανάσα για τις τοπικές κοινωνίες, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε μπροστά μας 2 με 3 δύσκολους μήνες, καθώς ο καιρός θα κρυώνει και στη Βόρεια Ελλάδα θα κρυώσει νωρίτερα. Έχει ήδη κρυώσει από ότι στα νησιά. Ο κόσμος θα μπαίνει όλο ένα και περισσότερο μέσα και όσο είμαστε μέσα, τόσο αυξάνει ο κίνδυνος της μετάδοσης του ιού και τόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Είμαι αρκετά σίγουρος ότι μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2021 θα έχουμε ένα, ίσως και περισσότερα εμβόλια τα οποία θα είναι αποτελεσματικά. Αλλά οι επόμενοι 3 μήνες, ο χειμώνας αυτός θα είναι ένας χειμώνας δύσκολος και πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη ώστε να τον ξεπεράσουμε με όσο των λιγότερες απώλειες. Αλλά κλείνω από εκεί που ξεκίνησα με το αισιόδοξο μήνυμα. Και το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι αυτή η πρωτοβουλία την οποία έχουμε αναλάβει είναι μια πρωτοβουλία που έχει αγκαλιαστεί από τις τοπικές κοινωνίες και το 2021, μέσα στις δυσκολίες του, πιστεύω ότι θα είναι μια χρονιά η οποία θα είναι εμβληματική για την Ελλάδα, θα μας επιτρέψει και να τη γιορτάσουμε όπως της αρμόζει και να αναστοχωστούμε όπως οι περιστάσεις επιβάλλουν και να ξαναδιαβάσουμε την ιστορία μας μέσα από μια πιο κριτική ματιά, να μην πανηγυρίσουμε μόνο τις μεγάλες στιγμές, αλλά να μάθουμε και από τα ιστορικά μας λάθη, αλλά κυρίως να χαράξουμε μια πορεία για το μέλλον ως ένα έθνος με αυτοπεποίθηση που πατάει καλά στα πόδια του, που ξέρει και από πού έρχεται και πού βρίσκεται και κυρίως πού θέλει να πάει. Οπότε και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και προσβλέπω στα πλαίσια των περιοδιών μου να συναντώ όσο θα τον περισσότερους από εσάς και διαδόσεις στους Δήμους σας, στις πόλεις σας, στα χωριά σας. Να είστε καλά, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ.